Και εγώ στην αρχή να ευχαριστήσω θερμότατα για όλους αυτούς που κοπίασαν για την επιτυχή διαξαγωγή αυτού του συνεδρίου, του τόσο ενδιαφέροντος και τόσο ενημερωτικού, για τους εισηγητές με τις θαυμάσεις εισηγήσεις, βέβαια και για τον κύριο πρόεδρο του συνεδρίου, που χθες ανέλαβε να διευθύνει λόγω εκτάκτων καταστάσεων και νομίζω πάρα πολύ ωραία μας συντόνισε, ώστε να παρακολουθήσουμε με αμείωτο ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος. Και για τα παιδιά πρέπει να πούμε τα θερμότατα συγχαρητήρια. Μας δίνουν ελπίδα τα παιδιά μας και για τον κύριο Γκίκα που τόσο ωραία προετοίμασε τη χοροδία, θαυμάσια και μας μετέφεραν με πολύ τέχνη στη Βηθλεέμ και στο εναυτή τελούμενο μυστήριο. Τώρα πάνω στο θέμα μας να πούμε τα τελευταία και τι να πω. Στενά μη πάντοθεν. Αισθάνομαι πολύ δύσκολα. Πρέπει να ομολογήσω ότι ωφελήθηκα διότι ταπεινώθηκα σήμερα. Αισθάνθηκα ότι πολύ λίγα ξέρω και πολύ λιγότερα μπορώ να καταλάβω βαθύτερα. Τόσος πλούτος γνώσεων, τόσος πλούτος εμπειριών από τους ειδικούς, τι θα μπορούσα να πω. Θα μιλήσω σαν πνευματικός και λίγο πνευματικά θα τα πω. Με βοήθησε δε ο κύριος Νταφούλης, ο οποίος προλίανε το έδαφος με τα όσα ωραία μας είπε. Όλες αυτές οι θαυμαστές εφαρμογές της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας νομίζω πιστοποιούν το κατ' εικόνα του ανθρώπου. Δείχνουν δηλαδή πόσο ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Θεό για να δημιουργεί και να προοδεύει και φτάνει σε αυτές τις εκπληκτικές εφαρμογές τόσο πλούσιες σε δυνατότητες και διευκολυντικές για τη ζωή μας. Δείχνουν έτσι το μεγαλείο του ανθρώπου όλα αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε από το πρωί. Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Νομίζω όμως ότι εδώ είναι ο πρώτος κίνδυνος. Έχοντας κανείς όλες αυτές τις δυνατότητες, αισθάνεται δυνατός και αυτός. Αισθάνεται κύριος του κόσμου. Ξέρει τι γίνεται παντού. Ενημερώνεται άμεσα. Επικοινωνεί με πάρα πολλούς πολύ εύκολα. Γνωρίζει τους κινδύνους που διατρέχει. Μπορεί να καταφεύγει στο να ασφαλίζει τον εαυτό του με πιο εύκολους τρόπους. Βλέπει τα πάντα που γίνονται και στους αντίποδες της γης την ώρα που γίνονται. Και έτσι έχει μια αίσθηση κυριότητος του κόσμου. Δεν την δικαιούται. Την δικαιούται. Όταν ο Θεός έδωσε αυτήν την δυνατότητα, αυτό το δικαίωμα στον άνθρωπο, αυτή την εξουσία, πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής και των πετεινών του ουρανού και των ιχθύων της θαλάσσης και των κτηνών της γης και πάσης της γης. Τα κατακυριεύσατε. Ο άνθρωπος κατακυριεύει της γης κατά την εντολή του Θεού και με όλα αυτά τα θαυμαστά μέσα και επιτεύγματα της συγχρόνου επιστήμης και τεχνολογίας. Όμως μπορεί να γίνει το λάθος. Να ξεχάσει τελείως αυτόν που του έδωσε τα δικαιώματα. Είναι το κόσμημα του κόσμου ο άνθρωπος. Είναι ο βασιλιάς της ορακτής κτήσεως. Αλλά όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι χειροτονητός βασιλιάς. Είναι βασιλεύς, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, βασιλευόμενος άνωθεν. Έχει εντολή να βασιλεύει. Και εκεί είναι που μπορεί να κάνει το λάθος. Να αισθανθεί ότι είναι αυτόνομος, ότι είναι αυτοδύναμος και να χάσει την αναφορά του στο Θεό. Να έχει μια κυριότητα στον κόσμο χωρίς αναφορά σε αυτόν που του εξεχώρισε το δικαίωμα. Και εκεί είναι το επικίνδυνο.
Πού θα φτάσει ο άνθρωπος έτσι? Άκουσα με έκπληξη το πρωί από τον κύριο Σιώμο ότι θα φτάσουμε σε λίγα χρόνια να ξέρουμε ο ένας τη σκέψη του άλλου. Έτσι μας είπε. Μπορώ να ξέρω τη σκέψη σας, να ξέρετε τη σκέψη μου. Εγώ ήξερα μέχρι τώρα ότι ούτε οι άγγελοι δεν ξέρουν τη σκέψη μας. Πολύ περισσότερο την ξέρουν οι δαίμονες. Οι δαίμονες είναι και σκοτισμένα πνεύματα. Εικάζουν. Βλέπουν ορισμένα εξωτερικά και από αυτά εικάζουν τι σκεπτόμεθα και προσπαθούν να διεισδέσουν στη σκέψη μας. Αλλά δεν γνωρίζουν τη σκέψη μας. Ούτε οι άγγελοι. Αν γνωρίζουν οι άγγελοι, το γνωρίζουν κατά αποκάλυψη Θεού. Ένας είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Ένας ήταν που μπορούσε να λέει στους Φαρισαίους, ειδών τα ενθυμίσεις αυτών, τι διαλογίζεστε εν αυτής ολιγόπιστοι, τι είναι αυτά που σκέφτεστε, και εκείνοι έχαναν το χρώμα τους. Τώρα θα το καταφέρουμε αυτό και εμείς, δεν ξέρω. Μου φάνηκε πολύ παράδοξο και το άκουσα με βαθιά απορία. Μήπως όμως κάτι τέτοιες προοπτικές που δεν ξέρω αν θα γίνουν τελικώς πραγματικές μας ανεβάζουν τον εγωισμό. Και εδώ είναι πλέον που κινδυνεύουμε με όλα αυτά τα μέσα να χάσουμε τον Θεό. Και τότε θα χάσουμε και τον πλησίον, θα χάσουμε και τον εαυτό μας. Δεν θα μ' άρεσε καθόλου αυτό που ελέγχθη το πρωί ότι θα έχουμε ρομπότ για γιατρούς ή για νοσηλευτές. Να είμαι στο νοσοκομείο, να πονάω, να χτυπάω το κουδούνι και να έρχεται ένα ρομπότ να μου δίνει το παυσίπονο. Να έρχεται ένα άλλο ρομπότ και λέει θα σας πάρω την πίεση, να χαμογελάει ρομποτικά, πολύ καλά είστε πάτερ. Θα πεθάνετε αύριο, όχι σήμερα. Πού είναι η σχέση, λέγαμε η αδελφή νοσοκόμος. Μετά είπαμε ο νοσηλευτής, η νοσηλεύτρια. Αύριο θα πούμε το ρομπότ. Μπορεί να χειρουργεί από την Αμερική ένας και ο χειρουργούμενος να είναι στην Αθήνα και να μην ξέρει κανείς ποιον χειρουργεί και ο ασθενής από ποιον χειρουργείται και να πάει καλά η εγχείρηση. Αλλά πάει η ανθρώπινη σχέση. Να έρθει ο γιατρός να σου πιάσει το χέρι και να σου πει πήγαμε καλά και ας μην έχουμε πάει. Το θέλεις να το ακούσεις. Χάνουμε την ανθρώπινη σχέση. Νομίζω είναι αυτή η πρώτη, ο πρώτος κίνδυνος, η πρώτη αμαρτία όλων αυτών των τεχνολογικών μέσων. Να αισθανθούμε ότι εμείς κυβερνούμε τα πάντα, να χάσουμε αυτόν που μας έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουμε και να χάσουμε ένας τον άλλον. Υπάρχει και ο άλλος κίνδυνος, τον οποίο είπαν κάποιοι εκ των συνέδρων, θέτοντας τον δάκτυλον στον τύπον των ύλων και υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα αυτών των μέσων. Πάρα πολλές δυνατότητες, εκπληκτικές, ακούσαμε σήμερα, μακάρι να είχαμε χρόνο να τις δούμε αναλυόμενες περισσότερο, να μάθουμε, αλλά και πάρα πολύ κίνδυνοι. Πάρα πολλές δυνατότητες. Είδα στο διαδίκτυο τον Άγιο Πορφύριο να λειτουργεί. Τι ήταν αυτό? Ένας Άγιος με αγγελικό βίο, βαθύτατη θεολογία, με σαφέστατη επίγνωση του μυστηρίου του Θεού και της σωτηρίας να λειτουργεί. Τι ήταν αυτό? Άκουσα στο διαδίκτυο τον Άγιο Πορφύριο να λέει την ευχή του Ιησού με έναν τρόπο που μάτωνε την καρδιά σου. Υπέροχες δυνατότητες. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και οι εντελώς αντίθετες και το κακό είναι ότι υπάρχουν δίπλα στις πρώτες. Δεν είναι σε απόσταση. Με δύο-τρία κουμπάκια ανεβαίνεις στα ύψη του ουρανού. Με άλλα τόσα κατεβαίνεις στα βάθη της αβύσσου. Πάντερ, το διαδίκτυο είναι κόλαση. Με λίγα πλήκτρα πέφτει στο βούρκο. Και ποιο παιδί μας δεν έχει πέσει? Οι σεβαστοί πνευματικοί θα ξέρουν ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις αυτό. Όλοι είμαστε απόγονοι του Αδάμ.
Λέει πολύ ωραία ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, «Εις χους οι πάντες». Από ένα χώμα μέσα είστε φτιαγμένοι όλοι. Και επομένως, η αδυναμία υπάρχει μέσα μας. Και είμαστε ικανοί για το καλύτερο και είμαστε ικανοί και για το χειρότερο. Και σε μια στιγμή αδυναμίας, όταν λυγίσει η θέληση, συνεργούντος και του εχθρού της σωτηρίας μας, μπορεί να φτάσουμε στο κατώτατο σημείο. Και ποιο παιδί μας δεν έχει φτάσει. Παίζουν, δείχνουν, μαθαίνουν, φτιάχνουν, κάνουν, μάλιστα. Αλλά θέλουν και να μάθουν και να δουν και τι είναι αυτό και πώς είναι το άλλο και πώς γίνεται το τρίτο και τα ξέρουν όλα και εμείς μπορεί να είμαστε στην ησυχία μας. Δεν υπάρχει ησυχία. Δεν υπάρχει ησυχία όταν τα παιδιά είναι στο σπίτι. Στα παλιά τα χρόνια οι γονείς μας κλείνανε στο σπίτι από τις 9-10 η ώρα και ησύχαζαν. Ήμασταν εκεί να διαβάσουμε, να παίξουμε, να επικοινωνήσουμε, να μαλώσουμε, να τα φτιάξουμε, να νηστάξουμε, να κοιμηθούμε. Τώρα τον έχεις τον νεαρό στο σπίτι και δεν ξέρεις τι κάνει στο δωμάτιό του. Αφού έχει το κινητό στην τσέπη, όλος ο κόσμος είναι στην τσέπη, του καλού και του κακού. Μου έλεγε ένας ηγούμενος αγιορητικής μονής που είναι στη γειτονιά της μονής που μας έδειξε ο κύριος Νταφούλης. Πριν 30 χρόνια, όταν ήμασταν νέοι, ήταν διαφορετικά. Μπαίναμε στο κελί μας το βράδυ, ανάβαμε την καζόλαμπα, διαβάζαμε λίγο, κάναμε την προσευχή μας, κλείναμε τα μάτια μας και ησυχάζαμε. Τώρα δεν είμαστε έτσι. Γιατί δεν είστε έτσι, Γέροντα? Τώρα έχουμε ενέργεια. Δηλαδή, τώρα έχουμε γεννήτριες, έχουμε ρεύμα, έχουμε κινητήρες, έχουμε ηλεκτρικές συσκευές, έχουμε διαδίκτυο, έχουμε computers, έχουμε διαδίκτυο. Και μπορεί να είσαι στο βράχο πάνω, μόνος και να τα έχεις όλα μέσα σε αυτό το μαγικό μηχανάκι. Και να κινδυνεύεις. Και δεν λέω να κινδυνεύεις μόνο από το κακό, να κινδυνεύεις και από το καλό. Εδώ είναι ένας τρίτος κίνδυνος. Είπα προηγουμένως ότι είναι ένας κίνδυνος πρώτος να αισθανθούμε ότι εμείς είμαστε οι κύριοι του κόσμου, κυβερνούμε τα πάντα. Έχουμε όλα αυτά τα μηχανήματα γύρω μας και ξέρουμε τι μας γίνεται. Και ένας δεύτερος είναι ότι αυτά εύκολα μπορεί να μας οδηγήσουν προς τα κάτω και την παθαίνουμε. Και σχεδόν είναι υποχρεωτικό αν την πάθεις, έτσι όπως έχει γίνει τώρα το διαδίκτυο. Ειδήσεις πας να δεις και σου ρίχνουν από δίπλα ένα σωρό επικίνδυνα πράγματα. Θέλει μια επιβολή και στους μεγάλους και στους πνευματικούς ανθρώπους. Διότι όλοι κινδυνεύουμε. Θέλει μια επιβολή στον εαυτό μας για να ξεφύγουμε τις παγίδες του διαβόλου. Υπάρχει όμως και ένας άλλος κίνδυνος που είναι πολύ πιο ύπουλος. Είναι ο κίνδυνος από το καλό διαδίκτυο. Ποιος είναι αυτός? Το καλό διαδίκτυο σου παρουσιάζει όλον τον κόσμο, όλα τα γεγονότα, όλη την επιστήμη, όλη την αρετή, όλη την αγαθοεργία, όλη την μόρφωση, τη γνώση, με πολύ ωραίο τρόπο. Αλλά είναι τόσο ελκυστικό, τόσο γοητευτικό, είναι τόσο υπέροχες οι δυνατότητες του, που μπορεί να σε εγκλωβίσουν σε αυτόν τον κόσμο τον καλό που μπορεί να περιγράψει και να μην σου αφήνουν ούτε καν να υποψιαστείς ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος τον οποίο οι κεραίες του δεν μπορούν να ανοιχνεύσουν και να σε κρατήσουν δέσμιο αυτού του κόσμου στο εδώ και στο τώρα. Πώς τα παιδιά μας και εμείς θα σκεφτούμε ότι υπάρχει ο κόσμος της αθανάτου μας ψυχής? Ένας κόσμος τεράστιος, άγνωστος. Πότε θα τον γνωρίσουμε, πότε θα τον ενιχνεύσουμε, πότε θα σκεφτούμε ότι υπάρχει και ο κόσμος των αγγέλων, ο κόσμος του Θεού, ο κόσμος της Βασιλείας Του. Δεσμιώντες των καλών πραγμάτων της φυσικής πραγματικότητας. Πότε θα μπορέσουμε να υποψιαστούμε και να επιχειρήσουμε να υπερβούμε τον κόσμο τον οποίο περιγράφουν όλα αυτά τα συστήματα
και να πάμε στο υπέκεινα, στο υπερβατικό, στο πέραν των ορίων της παρούσης πραγματικότητος. Να πάρουμε άλλου είδους πληροφορίες, πέραν της πληροφορικής των ανθρώπων. Υπάρχει μια ανώτερη πνευματική πληροφορική. Πότε θα την καταλάβουμε? Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει αυτός ο όρος της πληροφορίας, που σημαίνει, το λένε για τους Αγίους ανθρώπους, είχε πληροφορία. Δηλαδή πήρε μια είδηση, όχι από τα μέσα ενημερώσεως του κόσμου, αλλά από τα μέσα ενημερώσεως του άλλου κόσμου. Ο Θεός του έστειλε έναν φωτισμό. Ο Θεός του έκανε μια αποκάλυψη. Λέμε, είχε πληροφορία αυτός ο άνθρωπος. Το Ευαγγέλιον ημών, ούκαι γεννήθη εις ημάς, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαίς επιστολή, εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ. Εδώ είναι η ανώτερη πνευματική πληροφορική, μια βεβαιότητα που στη δίνει ο Θεός. Αλλού λέει για τον πλούτον της πληροφορίας της συνέσεως. Τον πλούτον της πληροφορίας της συνέσεως, της γνώσεως, η οποία βοηθεί εις επίγνωση του μυστηρίου του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Πώς θα γνωρίσει κανείς το μυστήριο του Θεού και του Χριστού? Με τη γνώση, την πληροφορία την εκ του Θεού. Αλλού μιλάει για την πληροφορία της ελπίδος. Ή προσερχόμεθα, λέει, το Θεό και τη Βασιλεία Αυτού με τα αγάπης αληθινής εν πληροφορία πολύ. Με μια βεβαιότητα που μας χαρίζει η σχέση μας με το Θεό, η κοινωνία με το Θεό. Για αυτή την πληροφορική ποιος θα μας μιλήσει? Με αυτή την πληροφορική πότε θα ασχοληθούμε? Εάν το καλό διαδίκτυο, η καλή χρήση των ηλεκτρονικών μέσων μας καθυλώσει στη γη. Κάπου πρέπει να κλείνουν οι διακόπτες αυτού του κόσμου για να μπορούμε να βρίσκουμε διόδους προς τον άλλο κόσμο για τον οποίο και κυρίως είμαστε πλασμένοι. Το λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, και η χρώμενη το κόσμο, ο σου καταχρώμενη, παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Όλα αυτά θα περάσουν. Πότε τα παιδιά μας θα μπορέσουν να μπουν σε αυτόν τον άλλο κόσμο? Πώς θα τα βοηθήσουμε? Τα παιδιά μας σήμερα, χτυπημένα αλίπητα από τις εντυπώσεις τις αρνητικές τις οποίες μπορούν να έχουν από τον ηλεκτρονικό κόσμο ή από το δέσιμό τους με αυτόν τον κόσμο, παρουσιάζουν κάποιες ασθένειες που δεν υπήρχαν ίσως παλαιότερα. Δεν αντέχουν τη στέρηση. Δεν μπορούν να ταπεινωθούν. Δυσκολεύονται να συγχωρήσουν. Δεν ξέρουν να αγαπούν. Δεν έχουν όνειρα για τη ζωή τους. Προχωρούν με σπασμένα τα φτερά. Δεν έχουν πόθους. Νοσούν τα παιδιά μας. Πώς θα γίνει αυτά τα παιδιά να καταλάβουν τη χάρη της προσευχής, την ομορφιά της Θείας Λειτουργίας που πηγαίνουν σμπρώχνοντας, τον κόσμο του Θεού, τον κόσμο του Πνεύματος, την ομορφιά της κοινωνίας με τον Θεό και της ανθρώπινης κοινωνίας, όχι της φιλίας που τους προφέρουν οι χίλιοι φίλοι μέσω του Facebook, αλλά της αληθινής φιλίας. Πώς θα μάθουν τα παιδιά μας όλα αυτά? Εδώ είναι τα προβλήματα, οι κίνδυνοι από το κακό και από το καλό διαδίκτυο. Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Εδώ θα πρέπει να πούμε 2-3 πράγματα. Και δεν ξέρω αν είναι αυτά που ταιριάζουν, αυτά που θα πω. Αλλά από την μικρή πείρα μου, από την επικοινωνία με παιδιά και με γονείς που έχουν παιδιά, τα οποία είναι μέσα σε αυτή την ιστορία, μπορώ να πω τα εξής. Τα παιδιά θέλουν χρόνο, θέλουν ενασχόληση.
Δεν μπορείς να τους δώσεις ένα μηχάνημα για να ησυχάσεις. Θα έρθει εναντίον σου το μηχάνημα. Θα γίνει μπούμεραγκ. Ο κύριος Νταφούλης νομίζω πολύ σωστά είπε, τα παιδιά θέλουν αγάπη, θέλουν ενδιαφέρον. Θα τους πεις το όχι, θα τους βάλεις το όριο, αλλά εκεί πρέπει να καταλαβαίνουν έκφραση αγάπης και όχι μια ανησυχία η οποία να οδηγεί σε στιγνή αστυνόμευση. Πόση ώρα είσαι εκεί, πού μπήκες, θα πω εγώ με άλλα συστήματα να δω τι έκανες. Βέβαια, μπορεί να χρειαστεί να τα παρακολουθώ αυτά, αλλά να καταλαβαίνουν αγάπη, ενδιαφέρον. Να τους δώσουμε δραστηριότητες που να μπορούν να ικανοποιηθούν. Δεν μπορεί τα παιδιά να μην χαίρονται την ομορφιά της φύσεως. Να πάνε σε μια κατασκήνωση 10 μέρες και να θέλουν να φύγουν. Πανέμορφος ο τόπος. Να θέλουν να φύγουν για να πάνε στον κομπιούτερ. Για να πάνε στην εικονική τους πραγματικότητα. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Πρέπει τα παιδιά να τα αγαπήσουμε και να τους δώσουμε χρόνο ώστε να τους μάθουμε να ζουν τη φυσιολογική ζωή. Να πω και κάτι ακόμα. Κάναμε συνέδριο σήμερα και τελειώνουμε με θέμα παιδιά στην ψηφιακή εποχή. Μήπως πρέπει να κάνουμε ένα που να λέμε γονείς στην ψηφιακή εποχή. Πάτερ, κάποτε η καρδιά μου και εγώ ήταν για τον Χριστό. Ζούσε πνευματικά, στέγνωσα τώρα. Γιατί, του λέω, τεχνολογία. Δηλαδή, κινητό και διαδίκτυο. Ο πατέρας. Και ξέρω πολύ καλά, τον ξέρω τον άνθρωπο, ότι δεν κάνει κακή χρήση, αλλά κάνει υπερβολική χρήση. Πάει στο σπίτι κουρασμένος και κολλάει εκεί. Περιμένει η γυναίκα να κοινωνήσουν τα παιδιά εκεί. Και σου λέει, στέγνωσα τώρα. Μήπως λοιπόν πρέπει να δούμε και τον γονιό στην ψηφιακή εποχή. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος όταν διαμαρτύρονται οι γονείς για τα παιδιά τους, αφήστε ήσυχα τα παιδιά και μη βασανίζεστε, διορθωθείτε εσείς. Εμείς να διορθωθούμε. Και εμείς κάνουμε λάθη στη χρήση αυτών των μέσων. Ας διορθωθούμε, ας κάνουμε αυτή την προσπάθεια να ξεφύγουμε. Είναι δυστυχώς πάρα πολύ δύσκολο. Πηγαίνεις στο σπίτι και το μόνο που θέλεις να κάνεις όταν είσαι κουρασμένος είναι να ανοίξεις την οθόνη. Όχι να επικοινωνήσεις με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου. Να ασχοληθείς στη συζήτηση μαζί τους. Πάω να κάνω προσευχή, λέει, λέω θα κάνω 20 λεπτά προσευχή και στα 10 λεπτά δεν βγαίνει. Πάω να μπω στο ίντερνετ και δεν έχει περιορισμό. Όση ώρα χρειαστεί θα καθίσω για να κάνω τη δουλειά μου και κάνω πάρα πολλές άλλες δουλειές. Μου πέφτουν από δίπλα οι ρεθισμοί συνέχεια για κάτι άλλο, παραπλήσιο κλπ. Ώρες, ώρες. Ο πατέρας, η μητέρα. Ας λύσουμε λοιπόν το πρόβλημα πρώτα σε εμάς και ας παλέψουμε με αγάπη να δούμε τα παιδιά μας. Είναι πολύ δύσκολο, το έχω ζήσει, να μπαίνουν μέσα στο εξομολογητήριο ο πατέρας και τα παιδιά και να λένε τι θα κάνουμε τώρα, όλοι στην τάξη έχουν κινητό και αυτός δεν έχει. Και ήρθαν στο πνευματικό να το λύσει το θέμα. Ο πνευματικός τι να κάνει τώρα. Το παιδί να τρέμει, όχι για τις αμαρτίες του, αλλά για το ενδεχόμενο να πει και ο πνευματικός όχι. Και πού να πεις όχι, θα το καταρακώσεις. Και πώς να πεις ναι, θα γίνει η ζημιά. Θα γίνει η ζημιά, έγινε. Αλλά κάποια στιγμή το παιδί, όταν οι γονείς δουν ότι αρνήθηκαν, δεν προσπάθησαν να ξεφύγουν, όλοι είχαν, αυτός δεν είχε, έμοιαζε για ούφο το παιδί μέσα στην τάξη, αυτό τον κατέστρεφε, να το πάρει, βάζουν όρους, βάζουν περιορισμούς, παραβιάζονται αυτά, αγωνιούν οι γονείς, τι κάναμε τώρα. Επανέρχονται, δεν ξέρουν όμως ότι το παιδί μπορεί να πει σε μια ώρα ειλικρινίας στο πνευματικό, βοηθήστε με να μην εθιστώ, δεν θέλω. Βρείτε μου κάποια δουλειά τώρα το καλοκαίρι, να κάνω κάτι, να μην είμαι συνέχεια σε αυτό. Και οι γονείς όταν το ακούσουν, αναφερεύουν. Σου λένε, το παιδί θέλει να συνεργαστεί. Αυτό είναι κάτι από το οποίο μπορούμε να πιαστούμε και να συνεργαστούμε με το παιδί. Έτσι νομίζω. Θέλει πολύ προσευχή. Τα παιδιά παιδαγωγούνται πιο πολύ με την προσευχή παρά με τις συμβουλές. Θέλει πολύ αγάπη, θέλει πολύ χρόνο στα παιδιά. Και τότε υπάρχει ελπίδα, διότι υπάρχει Θεός, όπως λέγαμε το πρωί. Υπάρχει Θεός που έγινε παιδί, έγινε άνθρωπος. Τελειώνω με έναν λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέει «Εμείς
ούτε το πνεύμα του κόσμου τούτο ελάβομεν, αλλά το πνεύμα του Θεού είναι ειδόμεν τα υπό του Θεού χαριστέντα ημίν. Εμείς δεν κυριαρχούμεθα από το πνεύμα του κόσμου που λιώνει μέσα στη φθορά και στο θάνατο. Εμείς έχουμε το πνεύμα του Θεού και μπορούμε να καταλάβουμε τι μας χάρισε ο Θεός και πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Το ίδιο και γι' αυτά, γι' αυτήν την τεχνολογία. Είναι δώρο Θεού η δυνατότητα να δημιουργούμε αυτά τα καταπληκτικά συστήματα. Αλλά πρέπει να έχουμε πνεύμα μέσα μας για να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Αλλιώς θα αλλοιώσουν αυτά τα μέσα το πνεύμα μας. Το σωστό είναι το δικό μας σωστό, το ορθό πνεύμα να κυριαρχήσει επάνω τους και να κάνει την ορθή χρήση, η οποία θα μας βοηθήσει τελικά να ανεβαίνουμε και δεν θα μας καταστρέψει. Εύχομαι καλή φώτιση στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και σε εμάς τους πνευματικούς όπου καταλήγουν πολλά προβλήματα και με την ελπίδα μας στον αγαθό Θεό και την διαρκή καταφυγή μας στην εξήτηση του ελέους και του φωτισμού του να πορευτούμε σε αυτά τα χρόνια ώστε να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας για να δοξάζουμε με τη ζωή μας και τα έργα μας το Άγιο όνομά Του. Αμήν.